Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεία φουράνη, πράκτητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πάνταχο παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και η ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άμεν. Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος ελέησιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιο σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρία ελέησιν ημάς, Κύριε αμαρτίας ημών. Δέσποτα σε χώρους των θεσμών ημών, Άγιε Επίσκεψε και Υιέ της Εστίνειας ημών. Ένι και το όνομα Θεού σου, Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν, Κύριε ελέησιν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιο σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ελέησιν, αγιάστητο το όνομά σου. Θέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως την ουρανό και επί της γης των άρτων ημών. Τον επιούσιο δώσε μεν σήμερον και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεί με τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρό. Ό,τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την πληρωμία σου. Νικαστή βασιλεύση, κατά βαρβάρων δρόμενο και τα σοφιλά των διά του Σταυρού σου πολίτημα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Ο εψέθησε το Σταυρό Οικοσίου στην υπονίμω σου και είναι πολιτεία. Σε εκτιμώ σου δόρη, σε Χριστέ ο Θεό. Έφραν τη δυνάμει του δεσπεστή βασίλη Μονίκα χορηγών αυτή. Κάτω των πολεμίων συμμαχία να έχει συνόπλων αίτη των τρόπιων. Και νυν και αίν σε όνο των αιώνων να μην προστάσει η αφοβερά και κατέσχυνε. Μη πάρει τη αγαθή, θα σηκήσει η σημαπανή με τη Θεοδόκη. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων σώση και λευσά βασιλεύων και χωρί για αυτή ορανώθεν την νίκη. Διότι έτε και στο θυμόν ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και του Άγιου Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλογήσον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και διαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν ψεύς Θεώ και πηγή εις ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν ψεύς Θεώ και πηγή εις ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν ψεύς Θεώ και πηγή εις ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να αγγελεί την αίσθησή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να αγγελεί την αίσθησή σου. Κύριε, τι πληθύσαι, θρυβόντες με, πολλοί είπαν στην δεπέ με, πολλοί έχω στην ψυχή μου κρέστη, σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλείπτω, με δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο και άκουσε με τους εμέξω όρους του Αγίου αυτού. Εγώ δε και μύθιν και ύπνος σου εξηγέρθη με το Κύριο σαν τρίψη τέμου. Ου φοβηθείς με μεριά, δον λόγω των κύκνων σου πεθυμένο με. Ανάστα, Κύριε, σώσου με ο Θεός μου. Ότι σε υπάταξε πάντως εκθρεύοντας μη ματέως σου δόντας αμαρτωνού συνέτριψες. Το Κύριο εσύ το ρίγει τον λόγο σου ευλογία σου. Εγώ και μη έθνη και ύπνο ξεγέρθη με το Κύριο σαν τρίψη τέμο. Κύριε, με το θυμό σου λέξη με, με δέτη η οργή σου παιδεύση με. Ότι αβέλεια σου ανεπάγιασαν και επιστήριξαν πει μια τεχείρα σου. Ο καίστην ήρθε σε αρκεί μου προσώπου τη οργή σου. Ο καίστην ήρθε τι οστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία πήρε το κεφάλι μου. Όσοι φόρτι μου παρήπαν σε πει με. Του όρισε για σε μεγάλε μου προσώπου τη ευρωσύνη μου. Τα λιπόρισε κατά κάποιον ω τέλο όντρι μέσα και θροπάζουν πορευόμενοι. Ότι η ψώμη πλήση σε εμπειγμάτων και ο καίστην ή αρκή μου. Κακόθη για ταπεινότην ω φόδρα ωραίο με στον άγμο τη καρδία μου. Κύριε αντίο σου πάω στην επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Καρδία μου τα ράκτη με τελπίμισχέ μου και το φω του οφθαλμών μου. Και αυτό καίστη με τα ήμου. Φίλε μου και πλαίσια μου ξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και στα μου ακρόθυν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μήλα άλλες σωματιότητες και δωλειότητες. Όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε σε κοφό σου που εικόνα και σε άλλον που ανοίγουν το στόμα αυτού και γίνομαι σε άνθρωπος που κακούν και που έχουν το στόμα του αυτού ελιγμούς. Ότι είπε εσύ, Κύριε, είπες εσύ, σε ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ υπεχαρούσουμε εχθροί μου και εν τόσο αληθινή υπόδοση με πεμέ μεγαλοειμόνισαν.
οδηγός μας την κασέτημος και αργηδόμενο ποιόν μας την απαντός, ότι την ανομία μου αγώνα αγγελού και με μισθές αμαρτίες μου, δέχτε μου ζώση και κρατέντε περί με και πληθύσαν μου οι μισθούντες με αδίκους, οι ανταποδίδοντες μη κακά, δε αγαθούν δε βάλουν κατά δίκον αγαθασίνην. Μη εγκαταλείψει με Κύριο ο Θεός μου, μη απούστησε επί μου, πρόσχε στην βοήθεια μου και τις σωτηρίες μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριο ο Θεός μου, μη απούστησε επί μου, πρόσχε στην βοήθεια μου και τις σωτηρίες μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω, διψεσέ σε ψυχή μου σαρπός, προς απλώς της άρξης μου, γύρι μου και αβάθου και ανίδρου, ούτως εν το Άγιο Όφης του ειδύνει τη δύναμη σου και την δόξα σου, ότι κρίσεν το έλειο σε περζωά στα χείρια μου επενέσεις είσαι, ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και το όνομα της όροδας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότης εμπληστή ψυχή μου, και χίλια γαλλιά σου ενέσαι το στόμα μου, η μνημονιβόν σου ψρωμής μου εις όλες τις μελέτες είσαι, ότι έγινες βοηθός μου και τη σκέπη των πτρίγων σου αγαλιάσουμε. Κουρήθη ψυχή μου πίσω σου με δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε σμάτινε ζήτησε την ψυχή μου. Σε λέψαν στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσαν τη χείρα σου αμφέας μέρες ολοπέκουν έσονται. Ουδε βασιλεύσε εμφράνθησε επί το Θεό επενεθήστε πάσο ομνίων εν αυτό. Ότι είναι φράγης του μαλλόρων των άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων σε σε ότι έγινες βοηθός μου. Και αν τη σκέπη να πτωρίγουν σου αγαλιάσουμε. Κουρηθεί ψυχή μου πίσω σου, με δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και Άγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και Άγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας και έκραση και νεκτή εναντίον σου. Σε θέτω ποιόν σου προσεύχη μου, κλείνω το όσο στην δέησή μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο. Και η ζωή μου το άδειο εγγύηση. Προσυλλογήσει μετά τον καταβινόντων σου λάκων, έγινε σε άνθρωπος αβοήθητος, ενίκρης ελεύθερος. Όσοι οι τραυματίοι καθένας εν τάφων, όνει και εμείς της έτη και αυτή ισχυρός απόστησαν. Έθιν το μέλο από το τάτον σκοτεινή σχέση αθανάτων. Πεμέ επιστρίχθη θυμό η πάντα με το ρίσμο τη επίγεγη πεμέ. Εμάγνε του γνωστού με πεμέ, έθιν το με δέλιγμα αυτή. Πάρε εδώ την ξυπορευόμενη οφθάνη με μου στην ένα από πτωχία. Και έκραξε πω τη ρε κύριε, όλη την ημέρα διαπέδεσε προ έδα χείρα μου. Με τι νεκρή πίσει στα μάσια, η ιατρία να σα ξυμολογήσουν δέσαι. Με διηγήσει τη συνότητα αφού τελειώσει και την αλήθεια σου την απολία. Με γνωστήσει τα δασκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου αγή πληρισμένη. Κακό προσεκή και έκραξη για το πολύ προσευχή μου προφθάσει. Είναι ατή κυρία που την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επί μου. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπη σε εκνεί ότι τόσο μου ψηθίζει τα πενώθηξη πολίθην. Πεμέ δε ήρθουν οι οργίες οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Κυκλώσαμε ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχουμε άμα. Εμάκνεσαι που είμαι φίνα και πλησίνδες μου στους μου ποταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός, σε τρεις μέρες και έκραξε και νεκτή αναντήσω. Σε θέτα ποιόν σου προσήφη μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου. Βλόγε ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα ειδός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Βλόγε ψυχή μου τον Κύριο και μη πλαθώ να πάσουν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύω να πας στον ομίσιο, τον ιό με πας στα σνώσεις σου. Τον ιατρών και φθουράς τη ζωή σου, τον στεφανώντας εν ελέη και εκκριμής. Τον επιπλώντα αγαθές επιθυμία σου. Ανακαινιστήσει το όσο έτοι εν ιότη σου. Ποιόλη μου σύνα σου, ο Κύριος, η κρίμα πας στη δικουμένης. Εγνώριστα σου δούσε αυτό το Μωυσή, της ίσης δε θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον, ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλειος. Ο Χριστέλος οργιστής θεουδές των αιώνα μηνύ, ο κατάς ανεμίσιμον ποιησήν μην, ουδέ κατά της αμαρτήσιμον τα πέδωκεν μην, ότι κατά το ύψος του ουρανού που της γης εκρατέως και Κύριος, το έλεος αυτού της φοβουμένους αυτών, κάθε να παίξεν ανάτολε ποδισμόν εμάκνε εφημότητας ανεμίσιμον, καθώς εκτήρει πατρίς ο κτήρης και Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνα το πλάσμα ημών, εμνήστε δίχως ασμέν, άνθρωπος ο συγχώρτος, η μέρη αυτού άνθρωπος του αγρού, ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δε ήθεν αυτό υπάρξει και επιγνώστη,
έτσι το τόπον αυτόν. Το δέλειος του Κυρίου από το Ιόνος και έως το Ιόνος προσφωμένος αυτόν. Και δικαίως είναι αυτοποιησιόν της φυλάσσου στη διαθήκη αυτόν. Και με μνημένη στον τόλον αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος είναι το ρόνο ότι είμαστε θρόνο αυτού και βασιλεί αυτού πάντα της πόζιμ. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατής και πίνδες των λόγων αυτού. Το ακούστης φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού πίνδες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή το σπουδίες αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή το σπουδίες αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγω τις προσευχές μου. Ενώ τη συνέντευξη μου δελθεί, εισάγω την δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσε τον οποίον σου πάζον. Ότι καταδείξει εχθρό στην ψυχή μου ταπείνωση γη τη ζωή μου. Κάτσε με σκοτεινή σου νεκρό αιώνα και κυρίω συμπέμπε το πνεύμα μου. Εν μη ταράχθη καρδία μου. Μνήστε μέλλον αρχαίλου με τι πάσει έργε σου πείμωση των χειρών σου μελέτων. Διαπέσαι προ έντα κυρίω μου ψυχή μου ω διάνη δρόση. Τα κι άκουσα μου κύριε εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου πείμα και με τι μέσα καταβαίνω σε σλάκων. Ακουστώ με πίσω με το πρωί το λέω στην επισήλπισα. Γνωρίζω με και όταν πορεύσει με την προσέδρα την ψυχή μου. Ξέρω με τον εχθρό μου και είναι προ εκατέφευγον. Διδάξα με το πίν του θέλημά σου τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν δεν κοιτά με την γευθεία. Ένα και το όνομα σου κύριε ζήσει με. Τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψιο στην ψυχή μου. Και έντολε ξέρω Θεό ο εχθρό μου. Και απολύ πάντα σου στρίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και με σε έρθει κρίση μετά το δούλο σου. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και με σε έρθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν του γη σου είναι γευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και Άγιο σε όνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Επίσημο Κύριε, δόξα σε. Εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων γνώσεως του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστευς ευλαβίας και φόβου Θεουσιών των εναυτό του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και κυρών ειρηνικών του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Ριστίνα ημάς από πάση θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Συ Κύριε, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμήν και προσκύνησης του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Θεός Κυρίως και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτό. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κύριου ημίν, άμυνα αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν,
Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρά Κύριο γενοταύτηκε στη θαύμας την οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Λήθους φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατείο των φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα. Ανέστης τριήμερος σωτήρ, δωρούμενος στο κόσμο την ζωή, δια τούν το εδυνάμεις των ουρανών νεβών συζωδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Τες των δακρύων σου ροές της ερήμων το άγωνον έγε οργήσας και εκ της βάθους στεναγμής εις εκατόν τους πόνους εκαρποφορήσας και γέγονας φωστήρτη οικομένη λάμπον της θαύμασιν Εφραίμ πατήρι μόνος ήεμ. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνεν τας ψυχάς ημών. Και αϊκές της αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγάθεν. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδης ους έπλασσα στη χειρή σου. Δείξω τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένο. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς. Με τα σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθά μου. Συ, Κύριε. Ότι σών το κράτος και στο έστην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν των τάφων σου σωτήρ στρατιώτε τηρούντες νεκρήτη αστραπή του οφθέντος αγγέλου εγένωτον κηρύττοντος γυναίξην την Ανάσταση σε δοξάζομεν τον της φθοράς καθαιρέτην Συ προσπίπτωμεν το αναστάντη εκ τάφου και μόνο Θεό ημών. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. O merciful Lord, nailed to the cross of your own will, O giver of life, laid in a tomb as a mortal, by death you destroyed the power of death as the mighty one. For the doorkeepers of Hades quaked when they saw you. With yourself you raised those who were long dead, O Savior, supremely benevolent. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Του Γαβριήλ θεξαμένους η Παρθένε το χέρεμ. Συν τη φωνή εσαρκούτο των όλων δεσπότης. Εν σίτη Αγία κυβωτόμ. Ως εφιωδή και ως Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον κτίστην σου. Δόξα το ενοικίσαν τη εν σύ, δόξα το προελθόν τη εξ σου, δόξα το ελευθερώσαν τη ημάς, δια του τόκου σου. The women were at the tomb early in the morning, when they saw a vision of angels trembling came upon them. The sepulchre was radiating life, and the dazzling marvel astonished them. They departed and ran to proclaim the resurrection to the disciples. Christ, the only strong and mighty Lord,
has divested Hades of its spoils. He has freed the dead from the fear of condemnation by the power of the cross and raised them all with himself. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίου Πνεύματι. Εν το Σταυρό προσηλωθεί στη ζωή των απάντων και νεκρής λογιστής ο αθάνατος Κύριος. Ανέστης τριήμερος σωτήρ και ηγυράς αδάμεκτης φθοράς. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών νεβών συζωδότα. Δόξα της εις παθή μας η Χριστέ, δόξα τη Αναστάση σου, δόξα τη συγκαταβάση σου μόνε φιλάνθρωπε. Both now and ever and to the ages of ages, Amen. O Mary, whose all God's body hosted the Master, we pray you raise us up, for we are sunk in the darkness of dreadful despondency, of transgression and suffering. Lady, you indeed are the salvation of sinners. You give help to us, you are our mighty protection, and you save your servants. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε νεκρής λογιστέντα, το θανάτου δε σωτήρ την ισχύν καθελώντα, και συνε αυτό τον Αδάμε γίνοντα, και εξάδου πάντα σε δευτερώσαντα. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. Why do you mingle the ointments with your tears, full of pity, O women disciples? Thus the angel who was shining in the tomb cried to the myrrh-bearing women, see for yourselves the empty tomb and understand that the Savior has risen from the sepulchre. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, πλοίαν πρωί μυροφορεί έδραμον προς το μνήμα σου θρηνολογούσε. Αλλά πέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, πριν ο καιρός πέπαυτε μη κλαίτε, την Ανάσταση δε αποστολής είπατε. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. When the myrrh-bearing women had come with their spices to your sepulchre, O Savior, they heard the voice of an angel clearly speaking to them. Why do you account among the dead the one who lives? For as God, he has risen from the sepulchre. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Προσκυνούμε Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιο Πνεύμα. Την Αγία Τριάδα εν μία τη ουσία. Συ τη Σεραφείμ κράζοντες το Άγιος. Αγίος, Αγίος, η Κύριε. Now and ever and to the ages of ages, Amen. Giving birth to the giver of life, O Virgin, you delivered Adam from sin. And to Eve you have rendered joy in place of sorrow. He who from you became incarnate God and man has directed to life him who fell from it. Alleluia, 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 doxa si o Theo. Alleluia, 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 glory to you, O God. Alleluia, 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 doxa si o Theo. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη. Της Παναγίας σε χράδου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινήσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Για τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ευλογείται σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Εν το θλίβεσθε με εις ακουσόν μου των ορδινών, Κύριε, συκράζω.
The longing for God is unceasing in those who dwell in the desert, outside of the futile world as they are. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιο Πνεύματι, τιμή και δόξα ως περ Πατρί, πρέπει άμα και Υιό, δια τούτο άσομεν τη τριαδική μονοκρατορία. Having lifted me up to the mountains of your laws, brighten me with virtues, O God, that I may praise you. Δεξιά σου χειρίλα φων συλλόγε, φύλαξον με φρούρισον, μη πειρ μη φλέξει της αμαρτίας. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Both now and ever, and to the ages of ages. Amen. By the Holy Spirit, all creation is renewed, and thus returns to its first state. For he is equal in power to the Father and the Logos. Επί της ειδικός σημειοδευσομένης τας αυλάς του Κυρίου, εφράνθη μου το πνεύμα, συγχαίρει η καρδία. Over the house of David there is great fear, for when thrones are set there, all the tribes and tongues of the earth will be judged. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιο Πνεύματι, τιμή προσκύνησιν δόξαν και κράτος, ως Πατρί τε άξιον και το Υιό δι προσφέρειν, μονάς γαρεστήν η τριάς τη φύση, αλλού προσώπη. Now I will arise, says the Lord, I will establish them in salvation, I will declare it boldly. Νην αναστήσω με, λέγει Κύριος, θύσω με εν σωτηρίο, παρησιάσω με εν αυτό. Τα λόγια, Κύριο, λόγια γνάμ, νην αναστήσω με, λέγει Κύριος, θύσω με εν σωτηρίο, παρησιάσω με εν αυτό. Σου η τροπεούχος δεξιά, Θεόπρεπος εν ισχύει δε δόξαστε. Αυτή γάρα θάνατε ως πανσθενής, υπέναντίου σε θράψε τις Ισραηλίτες, οδό μυθού καινουργήσασα. Glory to your holy resurrection, O Lord, you in the beginning being God, with your immaculate hands fashioned me from dust. Later you stretched out your hands when you were crucified, and then called back from earth my corrupted body, which you assumed from the Virgin, O Lord. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, νεκροσύν υπέστη διέμαι, και την ψυχή το θανάτο προδίδωσιν. Ο εμπνεύσει θεία ψυχή μη ενθείς, και λύσας αιωνίων δεσμών, και συναναστήσας η αφθαρσία εδόξασε. Most holy Θεοτόκος, save us. We salute you, fountainhead of grace. Rejoice, O heavenly ladder and gate, rejoice. Lampstand and the golden jar, rejoice. O mountain that was quarried, not rejoice. For the world you gave birth to Christ, who is the giver of life. Όσοι του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, εφραντική επομβρίασον προσευχών, την ψυχή μου άρδευσον, ξηρανθήσαν το αχμό των παθών και λόγων μη την συν. Saint of God, intercede for us. Having flashed brightly with no etting light, you were shown to be a sun, illumining the fullness of the faithful with the light, bestowing virtues
and the beauty of the dogmas of Ephraim. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ρίθρις λακρύων την φλόγα την των παθών, κατασβέσας γεγονάς, σκεύος τίμιον Εφραίμ, του Αγίου Πνεύματος πήγας. Αναβλύζον διδαχών Θεό μακάρι, both now and ever and to the ages of ages, amen. Having received the Logos in your womb without corruption, you brought forth the one who delivers from corruption those who always worship, serve, adore him, O August Virgin Mother, who are truly the gate of life. Ο μόνος ειδός της των πρωτών ουσία στην ασθένεια και συμπαθός αυτή μορφωσάμενος, περιζώσον με εξύψους δύναμην του βοάνση Άγιος, ο ναός ο εμψυχος της αφράς του σου δόξης φιλάνθρωπε. Glory to your holy resurrection, O Lord. Benevolent Lord, you are my God, who pitied me, the fallen one, and in your good pleasure you came down to me. Through crucifixion you have exalted me, to cry out that holy are you, O Lord of glory, and unparalleled in your benevolence. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ζωή εν υπόστατος Χριστέ, υπάρχω και θαρέντα με, ο συμπαθής Θεός ενδυσάμενος, εις κουν θανάτου καταβάς δεσποτά, το θνητόν διέριξας και νεκρούς τριήμερος, Αναστάς αυθαρσίαν ημφίασας. Holy Θεότοκος, save us. O Virgin, you remained unconsumed, conceiving God within your womb, by thee, your Holy Spirit's overshadowing, to prophet Moses, the giver of law, the unconsumed burning bush that he saw foreshadowed you, who would receive yourself the unbearable fire. Οσύε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, ηλίος πάσης εμπαθός, σε αυτόν εκαθάρας, ανεδείχθης δοχείων, αρετών ως αλήθος και σκεύος κορητικών χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Saint of God, intercede for us, not having given at all sleep to your eyes, you were seen to be a dwelling of the Holy Trinity and a treasure of wisdom, enriching the world with dogmas which shine like gold, O blessed one. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γνωρίζει άλλον σε Χριστού, εις επτή εκκλησία, Χρυσολό ανεφράτην, πελαγίζοντας οθόν, δογμάτων επιρροές και την κτήσιν πάσαν καταρδεύοντα. Both now and ever and to the ages of ages, amen. One of the Holy Trinity, having been marvelously incarnate from your pure blood into natures, came to save those descended from Adam in his goodness, O Holy One. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα μου, ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
των θησαυρών της σοφίας, των μυστηρίων Χριστού, των κρατήρα των θείων της κατανοίξεως, ανημνήσω με πίστη εν τη μνήμη αυτού, φέρον ημος γαραή τας καρδίας των πιστών, Εφραίνη επεσηθείς, Εφραίμος πράκτορ και μύστης τον του Κυρίου αποκαλύψεως. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Both now and ever, and to the ages of ages. Amen. You are fervent protection that is invincible, and the hope that is sure and is never put to shame. Shelter, heaven, and high wall for those who flee to you. With the angelic hosts on high, making treaty with your Son and God, O pure, ever virgin, that he grant peace and great mercy and his salvation to all the world. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του, της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, σιγαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη, και κόσμων συνανέστησας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνησε, και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα, και η Εύαν είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη, χέρι κράζουσα. Συ ο Πάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση. Χριστέ την Ανάσταση. Τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον, και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνους εκ τάφου εγείραντα, εινοφόρης οφθέντα καθώς ευδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας, και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης, όθεν πιστείε γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται, και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται, και κόσμος αγάλεται και πάντες η χαίρουση, σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση. Χριστέ την Ανάσταση. 28 του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Σύρου. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παλαδίου. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου του Ασκητού. Τι αυτή η μέρα, εάγιε δύο μάρτυρες, Μύτηρ και Θυγάτηρ, ξύφιτελεούνται. Τι αυτή η μέρα, η Αγία Μάρτης χάρη στους πόδας εκοπίσα τελεούται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. On January the 28th, we commemorate our devout father Ephraim the Syrian. On this day, we also commemorate our devout father Palladios. On this day, we also commemorate our devout father Iacobos the Ascetic. On this day, two martyrs, a mother and daughter, died by the sword. On this day, the holy martyr Grace died when her feet were cut off. By the intercessions of your saints, O God, have mercy on us. Amen. Χέρσον αβύσο το κον παιδον ηλίος επεπόλευσε ποτέ, ο θητήχος γάρε πάγει, εκατέρωθεν είδων, λαό πεζο πόντο πολλούντι και θεαρεστός μελπόντι. Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γαρδε δόξαστε. Το στερεωμάτων επίσης πεπιθόντων, στερέωσον Κύριε την Εκκλησία, είναι εκ της ον. Το τιμίο σου αίματι. Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ, πισκύβω του γαρ προέλθον του αγιάσματος σου της αφθόρου Μήτρος, εν τον ναό της δόξης σου
οφθείς ως βρέφος αγκαλοφορούμενος και πληρώθη τα πάντα της εις ενέσεως. Ως είδεν Ισαΐας συμβολικός, εν θρόνο επιρμένο Θεόν, υπαγγέλων δόξης δορυφορούμενων. Ω τα άλλα σεβόα εγώ, προγαρίδων σωματούμενων Θεών, φωτός ανεσπέρου και ειρήνης δεσπόζοντα. Εβόησε εσύ, ειδώνο πρέσβης, της οφθαλμής το σωτήριον, όλα εις επέστη εκ Θεού Χριστέ η Θεός μου. Σε τον εν πυρή δροσίσαντα, παιδας θεολογήσαντας, και παρθένο ακυράτο ενίκησαντα Θεόν λόγον υμνούμεν, ευσεβώς μελωδούντες. Ευλογητός ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, αστέκο πυρί ενωθέντες, η Θεός ευβίας προεστώτες νεανίεν, τη φλογίδε μιλοβηθέντες, θείων υμνών εμέλπων. Ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων και υπερήμψούτε εις πάντα στους αιώνας. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπαύει, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Ενεσάτω πνοή. Πάσα των Κύριων. Και υπέρ του καταξιωθήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ πορεύθησαν εις τη Γαλιλαία, εις το όρο σου ετάξε το αυτής ο Ιησούς και οι δόντες αυτόν προσεκίνησαν αυτό, οι δε δίστασαν και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, πορευθέντες σου μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν, και εδώ εγώ με θυμών είμαι πάσα στα σημέρα. Έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
having beheld the resurrection of Christ, let us worship the holy Lord Jesus, the only sinless one. Your cross, O Christ, we venerate, and your holy resurrection we praise and glorify. For you are our God. Apart from you, we know no other. We call upon your name. Come, all faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ. For behold, through the cross, joy has come to the whole world, ever blessing the Lord. Let us praise his resurrection. For having endured the cross for us, he destroyed death by death. Ελεήμον ελέησον με ο Θεός κατά το μεγά ελεός σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Wash me thoroughly from my lawlessness and cleanse me from my sin. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου Against you only have I sinned and done evil in your sight, that you may be justified in your words and overcome when you are judged. Ιδού γαλεν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκίσησε με ημίτην μου. Behold, you love truth, you showed me the unknown and secret things of your wisdom. Γραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. You shall make me hear joy and gladness. My bones that were humbled shall greatly rejoice. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Διδάκ' μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with your guiding spirit. Διδάξον ανώμους τα σωδούσου και ασεβείς εμπίς επιστρέψουσι. Deliver me from blood guiltiness, O God, the God of my salvation. And my tongue shall greatly rejoice in your righteousness. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεση σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα που και δοκίσεις. A sacrifice to God is a broken spirit, a humbled and broken heart God will not despise. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Then you will be pleased with the sacrifice of righteousness, with offerings and whole burnt offerings. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, τες τον Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξαλείψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Γενή σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξαλείψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων, ελεήσον με ο Θεός κατά του μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξαλείψον το ανώμημά μου. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν εδώ και νημί την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεο. Στο λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, επίσκεψε το κόσμο σε λέει και εκτερμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάδοξον εθιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντητες ποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου, δυνάμενα σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων Πανεμφύμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου των Μύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμήθοντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας, Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, και των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Καθημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, των Οσίων Πατέρων ημών Εφραίμ και Ισάκ των Σύρων, όντι μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυελέ, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου
και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθοευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν τον χερουβήν και εν δοξωτέναν ασύγκριτος τον Σεραφείμ. Την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. For he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations will call me blessed. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Ότι επίς εμή μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Την τιμιωτέραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν ασύγκριτος των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. For he who is mighty has done great things for me. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the imagination of their hearts. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. The
his help, his servant Israel, in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Τύπων κατηδομένη πίστη. Φανάσεν τότην μήτραν μη ανοίγων Αγίων Θεών, μη ο πρωτότοκων λόγων, Πατρός Ανάρχου Υιών, πρωτοτοκούμενον μητρία πειράντρο μεγαλύνομε. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα, ότι σένους η πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να εναπέμπουσιν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί. Τις μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λάβην τον άνω και κάτω, μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως τη συντελείας. You are to us like a river flowing with streams that are golden and round
arousing all Christian peoples to take the path of repentance. O Father, refrain, implore Christ, and pray for the world's salvation. Ελπίστων απειλπισμένων καταφυγή Χριστή ανών πανύμνητε Θεοτόκε των θλιβωμένων η χαρά εκ πάσης θλίψεως ρίσε. Ως αναξιός ο δόλος. Ναι, πάσα πνοή ένε σα τότον Κύριον εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών εν είτε αυτών εν της υψίστης συ πρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι εις κρίμα εγγραπτών, δόξα αυτή εστέ, πάση τη σωσή εις αυτού. Υμνούμεν σου, Χριστέ, το σωτήριον πάθος και δοξάζομεν σου την Ανάσταση. Praise God in his saints, praise him in the firmament of his power. You endured crucifixion, and you abolished death, and you rose from the dead. We pray you grant us a peaceful life, O Lord, as the only Almighty One. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ο τον Αβήν, σκύλευσας και των άνθρωπων αναστήσας τη Αναστάση σου, Χριστέ, αξίως όν ημάς εν καθαρά καρδία ημνήν και δόξα. Praise him with the sound of trumpet, praise him
with the harp and lyre, we glorify your divine condescension, and we extol you, O Christ, from the Virgin you were born, and from the Father you remain inseparable. As a man you suffered and voluntarily endured the cross, as one emerging from a bridal chamber, you rose from the sepulchre in order to save the world. Glory to you, O Lord. Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χορού, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Του παραδείσου τα κάλλη κατόπτρισαμενος και δαψιλός τριφύσας ακυράτους λιμώνας, εξήμφισα στο κόσμο γνώσιν Θεού εις μετέχοντες όσιε πνευματική διαθέση την των ψυχών αναθάλλομεν εν πνεύματι. Praise him with resounding cymbals, praise him with triumphant cymbals. Let everything that breathes praise the Lord. When you had seen paradise's beauty reflected in you, and had delighted richly in its unspoiled meadows, you blossom for the world the knowledge of God. And as we now partake of it, our souls are growing in spirituality. In the spirit, O devout Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού ελύσει σφόδρα την του Κρητού παρουσίαν ιστορισαμένος, εις των δακρύων ρήθρις των ψυχών τας λαμπάδας, ανάπτυν εκ διδάσκης πασιβών του νυμφίου την έλευσιν, περιβαλλόμεθα πάντες στολήν λαμπράν, υπαντήσε το νυμφίο Χριστό. Precious in the sight of the Lord is the death of his Holy One. You put restraints on your body through self-control, O saints, and mortified the movements of the passions, O Father, by many present vigils
Therefore, with the might of the Spirit came over you, and it exhibited you are framed to be a noetic star for all the world. Doxa Patrike, io che agio pneumati isto. Amen.
You are supremely blessed, O Virgin Theotokos, for through him who from you became incarnate, Hades has been captured and Adam has been called back. The curse has been killed and Eve has been freed. Death has been put to death and we have been brought back to life. Therefore we extol him and cry out, O Christ, our God, you are blessed. For so was your good pleasure. Glory to you. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίσθης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. We praise you, we bless you, we worship you, we glorify you, we give thanks to you for your great glory. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πατέ Παντοκράτων, Κύριε ημονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Lord God, Lamb of God, Son of the Father, who take away the sin of the world, have mercy on us. You who take away the sins of the world. Πρόσλεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος εκδεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. For you only are holy, you only are Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Grant, O Lord, that we may be kept this day without sin. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Let your mercy be upon us, O Lord, as we have set our hope in you. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Blessed are you, O Lord, teach me your judgment. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Lord, you have been our refuge from generation to generation. I said, Lord, have mercy on me. Heal my soul, for I have sinned against you. Κύριε, προσέ κατεφύγων, διδαξόν με του ποιήν του θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. For with you is the fountain of life, in your light we shall see light. Παράτινον το ελαιός σου, εις γηνούς τους είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Mortal, have mercy on us. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Σήμερον σωτηρία τον κόσμο γέγονεν, άσομεν το Αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελών γαρ το θανάτο των θάνατων, τον οίκωσε δοκέν ημίν και το μέγα έλεο. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε. Υπέρ της άνουθην ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλέον των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρία. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμήν και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,
νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λόρια κόρους μάτης ποιόν του η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Αγίον αυτού. Τες θεσμίες εις Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Bless the Lord, O my soul, and forget not all that he has done for you. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Κύριος εν τούτον νοητήμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, τότε σώσον ημάς. Bless the Lord, all his works in every place of his dominion. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us. And protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our all holy, pure, most blessed, glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power, and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord in my life. I will sing to my God while I have my being. Save us, O Son of God, who is risen from the dead, as we chant to you, Alleluia. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον, τον Θεόν αυτού. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. The Lord will reign forever, your God, O Zion, to generation after generation. Save us, O Son of God, who is risen from the dead, as we chant to you, Alleluia. Τον πείσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εναφείς. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Only begotten Son and Word of God, you who are immortal, and consented for our salvation, to be incarnate of the Holy Theotokos and ever Virgin Mary, without change becoming human, and who were crucified, Christ our God, by death trampling on death. You who are one of the Holy Trinity, glorified together with the Father and the Holy Spirit, save us. Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Παναγίας χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξαν αναπέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεθεν αυτή. Ο Ιησούς φραγιστέντος υπό τον Υιού Θεόν και στρατείο των φυλασσόντων το άκραντον σου σώμα. Ανέστη τριήμερος σωτήν, δωρούμενος το κόσμο την ζωή. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευών συζωδότα. Δόξα τη Αναστάση σου, Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Σοφία, προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστόν. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάσε εκ νεκρών. The stone having been sealed by the Pharisees and chief priests, and your all immaculate body being guarded by soldiers, you rose on the third day, O Lord and Savior, granting life unto the world. Then the powers of the heavens cried out to you, O giver of life, and shouted, Glory to your resurrection, O Christ. Glory to your eternal rule. Glory to your plan for saving us, only benevolent God. Ρυθρονάιλον εν τη ψυχή σου των ζωήρητων πλούτησας φόβων κατανοίξε ως κρατήδα να δε δείξεν. Ο θένη μας προσυλθόν τελειότητα της ιερούσους ρυθμίζεις τη δάγμαση. Εφραίμος Υιέ Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγά έλεος. Out of paradise a river floweth, flooding all the earth with joy unending, cheering souls with compunction and saving fear. Ephraim, the wine bowl of gladness, inspired of God, from all eternity chosen to light the church. With his sacred hymns, his sermons, his shining canticles, whereby he filleth faithful souls with godliness. He that thundered on Sinai with saving laws for man, hath also given thy writings as guides in prayer unto monks, a revealer of unfathomable mysteries. For having gone up in the mount of the vision of the Lord, thou wast shown the many mansions. Wherefore, O God-bearing Isaac, entreat the Savior for all, praising thee. Εν τη υπομονή σου εκτίσω των μισθών σου, Πατέρος Υιέ, τες προσευχές αδιαλείπτος εγκαρτερίσας
τους φτωχούς αγαπήσας και τούτης επαρκέσας. Αλλά πρέσβε με Χριστό το Θεό, Ιωάννη ελεήμων μακάριε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσομεν, εκτρούγαρτας παγίδας συνέτριψεν, και ως τρουθείον ερίστη εξ αυτών, βοηθεία και όπλο του Σταυρού υπάνσεμνος. Την σπουδήν σου την κλίση καταλήλων, εργάσαμεν υφερών ημέν, την ομώνυμον σου πίστη εις κατοικίαν και κλήρωσε, Παρασκευή αθληθώρε, όθε προχέησι άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Αυστραλίας προστάτην φρουρών τε αγρυπνών και του άθωνος όρος στήλων αηφωτών, ανυμνήσομεν πίστη Θείων Παϊσίων, εξετούμενοι αυτού τας πρεσβείας προς Θεόν, κραγάζοντες ομοφρόνος, πριν ο Πάτερ παντίον, των δοξευμάτων του αλάστορος. Παραμύθιον θείων και προπύργιον ασύστον, την σεπτήν σου εικόνα, Θεοτό και κεκτήμεθα, εκτάφτης γαρ παρέχεις μυστικός, ημίν παραμυθίαν και εισή, της εν πίστη εκπόσης ή εκ ψυχής, παραμυθία δεσποινά, δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα της η Χριστότητη, δόξα τη προς ημάς παραμυθία άχραντες. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Νίστητη Κύριε ως αγαθός του δούλου σου και όσα εν βίω ημάρτε συγχωρήσον ουδείς γαράν αμάρτητος ημισιοδυνάμενος και το μεταστάντη ούνε την αναπαύση. Ο Μήτραν Παρθένη κιν Αγία σας το τόκο σου και χείρας του Σημεών ευλογήσας ως έπρεπε προφθάσας και νήνες ως ημάς Χριστέ ο Θεός αντιρρήνευσον εν πολέμης το πολίτευμα και κρατέωσον βασιλείς ως ηγάπησα ως μόνος φιλάνθρωπε. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε δεηθώ, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν αγί και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμε, ο Θεός ο Άγιος, ο Άγιος Αγαπώμενος, της Αγιοφωνή που το Σεραφείμ ανεμίζει, και υπό τον Χεροδρύο και υπό πάση σε Ο
ώρα ταύτη σε λέει αυτός δες πρωταπρόσδεξε του στόχος του και επίσκεψε εμάς την προστατητή σου. Συγχώρησε ο Λιμπάμπη, Αγία σου λοιπόν τα ψυχάς και τα σώματα και δώσει την ενωσιότητα να τρέψει πάσης της ημέρας της ζωής σου. Και σου πάνω από τον Χριστό σου 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 το Κύριο η Θεού, ενέγκατε το Κύριο δόξαν και τιμήν. Σοφία μου, προς Τιμόθεον πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Τέκνον Τιμόθε, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα ότι ελπήκαμεν επί Θεό ζώντη, ως εστί σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών. Παράγγελε τα αυτά και δίδασκε, μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Έως έρχομαι πρόσεχε τη αναγνώση, τη παρακλήση, τη διδασκαλία, μία μέλη του ενσύ χαρίσματος, ο εδόθηση διαπροφητείας μετά επιθέσεως των χειρών σου, των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα, εν τούτης ίσθη, ή να σου η προκοπή, φανερά ή εν πάση. Η
Let your mercy, O Lord, be upon us as we hope in you. Let us attend. Rejoice greatly in the Lord, O righteous ones. Wisdom. The readings from Paul's first letter to Timothy. Let us be attentive. Timothy, my son, the saying is sure and worthy of full acceptance. For to this end we toil and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Saviour of all men, especially of those who believe. Command and teach these things. Let no one despise your youth, but set the believers an example in speech and conduct, in love, in faith, in purity. Till I come, attend to the public reading of Scripture, to preaching, to teaching. Do not neglect the gift you have, which was given you by prophetic utterance when the council of leaders of elders laid their hands upon you. Practice these duties. Devote yourself to them so that all may see your progress. Peace be with you, the readers. Alleluia, alleluia, alleluia. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο διήρχε το Ιησού στην Ιεριχώ και ειδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος. Και ζήτη δίν τον Ιησούν της έστην, και ούκη δύνατο από του όχλου, ότι τη ηλικία μικρός είναι, και προδραμών έμπροσθεν ανέβει, επί σηκωμαραία είναι ήρδη αυτόν, ότι εκείνες ήμελεν διέρχεστε. Και ως ήρθεν επί τον τόπον αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπεν προς αυτόν, Ζακχαίες, πέφσας κατάβηθη σήμερο γαρέν το οίκο σου δίμε μήνε. Και σπεύσας κατέβην και υπεδέξας το χαίρον. Και οι δόντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντας ότι η παραμόνθρο αμαρτωλό Ανδρείς ήρθε καταλύσε. Σταδείς δε Ζακχαίος είπεν προς τον Κύριον, ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου Κύριε δίδομη της πτωχής και ή την οστία συκοφάντης αποδίδομη τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία του οίκου τούτο εγένετο καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ έστι. Ήλθεν γάρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσε και σώσε το απολολός. The reading is from the Gospel according to Saint Luke. Let us be attentive. Glory to you, O Lord, glory to you. At that time Jesus entered Jericho and was passing through. And there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and rich. And he sought to see who Jesus was, but could not on account of the crowd, because he was small of stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, if he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down quickly, for I must stay at your house today. So he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, he has gone in to be the guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Lord, behold, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, today salvation has come to this house, since he is also a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Ζακέ, σπεύσας κατάβυθι, σήμερον γάρ εν το οίκο σου δίμε μήνε. Λέει ο Κύριος σε ποιον? Σ' έναν αρχιτελώνη, ο οποίος ήταν κατάδικος από την κοινωνία, ο οποίος, όπως ξέρουμε, έκλεβε από τον κόσμο, έπαιρνε από τους φτωχούς για να πλουτίσει αυτός. Και όμως υπήρχε μία αναζήτηση μέσα στην καρδιά του. Υπήρχε ένα κενό. Και επειδή υπήρχε ένα κενό το οποίο ήθελε ο Κύριος μας, ήθελε ο Ζακχαίος να το γεμίσει με κατά κάποιον τρόπο, αλλά δεν ήξερε πώς, όταν άκουσε αυτός ο αμαρτωλός τελώνης ότι περνούσε από τα μέρη ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Ζακχαίος πηγαίνει για να τον συναντήσει. Μάλλον πηγαίνει για να τον δει. Απλώς να δει την οπτασία του Κυρίου. Δεν είχε σκοπό ούτε να τον ενοχλήσει, ούτε να του μιλήσει, ούτε καν δεν ήθελε να τον προσέξει ο Κύριος. Απλώς ήθελε να τον δει. Αλλά όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, επειδή ήταν μικρός το ανάστημα και πολλοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, όχλος, ο οποίος πήγε να δει τον Κύριό μας, ο Ζακχαίος τι έκανε? Ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο, και αυτό το δέντρο ήταν σικομορέα, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, που υπάρχει ακόμα και μέχρι σήμερα στους Αγίους Τόπους. Αν πάτε να προσκυνήσετε, αν σας αξιώσει, αν έχετε πάει, θα δείτε τον τόπο όπου ανέβηκε ο Ζακχαίος, πάνω στην σικομορέα, σε αυτό το δέντρο, για να δει τον Χριστό. Ο Κύριος, περνώντας από εκεί, σταμάτησε, έριξε το βλέμμα του πάνω στον Ζακχαίο και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα από τα δέντρο». Δηλαδή, ο Χριστός βιαζόταν, υπήρχε μια βιασύνη στον τόνο του. Λέει: «Κατέβα γρήγορα από το δέντρο του, από το δέντρο, γιατί σήμερα θα έρθω να μείνω στο σπίτι σου». Ο Κύριος δεν θέλει να χάσει καμία ευκαιρία για την μετάνοια και για να σώσει άνθρωπο. Και όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, κατέβηκε από την σικομορέα ο Κύριος, ο Ζακχαίος, και δέχτηκε τον Κύριό μας στο σπίτι αυτού. Και όταν έκατσε ο Κύριος μαζί με τον Ζακχαίο, μέσα του έγινε η μεγάλη αλλαγή, έγινε η συντριβή, έγινε η κατάνοιξη και άρχισε η μετάνοια. Και αρχίζει και λέει ο Ζακχαίος ότι από σήμερα, λέει, θα δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς, και όποιους αδίκησα θα τους τα δώσω πίσω τετραπλάσια από αυτά που είχα κλέψει από αυτούς. Ο Κύριος με μεγάλη φωνή, για να ακουστεί σε όλο το σπίτι, λέει ότι σήμερα, λέει, σωτηρία εν το οίκο τούτο. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να καταδικάσει, αλλά για να σώσει το απολωλός, δηλαδή το χαμένο πρόβατο. Πόσο μεγάλο θαυμασμό προκαλεί αυτή η ευαγγελική περικοπή! Πόσο μάλλον θα είχαν σκανδαλιστεί, ή θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο θρησκευόμενοι άνθρωποι, όταν άκουσαν ότι ο Κύριος, ο οποίος φημιζόταν τότε στον τόπο εκεί σαν ένας Άγιος άνθρωπος, σαν προφήτης, ο οποίος έκανε θαύματα, ο οποίος κήρυτε τον Λόγο του Θεού, ότι αυτός ο Άγιος άνθρωπος
θα έμπαινε μέσα σε ένα σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, ή κατά κάποιον τρόπο καλοί άνθρωποι που θα λέγαμε, αυτό δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν. Γι' αυτό όταν ο Κύριος έκανε τέτοια πράγματα, και έχουμε και άλλα παραδείγματα στο Ευαγγέλιο, όπου ο Κύριος κάθεται και συνομιλεί με πόρνες και με τελώνες και λένε αυτοί οι Φαρισαίοι και οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, αν λέει είσαι τόσο Άγιος άνθρωπος, δεν ξέρεις με ποιους συνομιλείς τώρα, πώς είναι και κάθεσαι με αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει και το παράδειγμα της γυναίκας της αμαρτωλής της πόρνης, η οποία πήγε και άλυψε τα πόδια του Κυρίου μας και έσμιξε, λέει, το μύρον μαζί με τα δάκρυά της και τα έχισε πάνω στα πανάχραντα πόδια του Κυρίου μας και επί τα μαλλιά της σκούπιζε τα πόδια του. Και στο οίκο αυτό, στο σπίτι αυτό που ήταν το σπίτι του Σίμωνα, του Φαρισαίου, λέει ο Σίμωνας στους άλλους εκεί, για να μην ακουστεί από τον Κύριο, αν αυτός, λέει, ήταν Άγιος άνθρωπος, αν ήταν προφήτης αυτός, όπως νομίζαμε, δεν θα ήξερε τώρα ποια είναι αυτή η γυναίκα, η βρώμικη και αμαρτωλή που αγγίζει τα πόδια του. Και τότε ο Κύριος απαντάει στο Σίμωνα και του λέει ότι ποιος θα δείξει περισσότερη αγάπη, αυτός, λέει, που συγχωρέθηκε για τις μικρές αμαρτίες, ή αυτός που συγχωρέθηκε για τις μεγάλες και λεγόμενες θανάσιμες αμαρτίες, ποιος θα αγαπήσει περισσότερα? Και λέει ο Σίμωνας, αυτός που συγχωρέθηκε από τις μεγάλες και θανάσιμες αμαρτίες του. Ε, τότε, λέει, εγώ πήγα στο σπίτι σου και, λέει, ούτε νερό μου έδωσες για να λείψω τα χέρια μου, και αυτή και δεν με δέχτηκες, λέει, με φιλή. Αυτή, λέει, από την στιγμή που πήγε στο σπίτι αυτό, όχι μόνο τα χέρια μου και το πρόσωπό μου δεν άλυψε, αλλά δεν έχει σταματήσει, λέει, να λύβει τα πόδια μου και να τα καταφυλεί τα πόδια μου. Πώς είναι δυνατόν, λέει, αυτή τη γυναίκα να μην την συγχωρέσω? Και μετά στρέφεται προς τη γυναίκα αυτή και της λέει, κορίτσι μου, μάλλον, της λέει, θυγατέρα μου, κόρη μου, της λέει, σήκου πάνω και πήγαινε πίσω στο σπίτι σου. Και να είσαι σίγουρη ότι έχει συγχωρεθεί από τις αμαρτίες σου, αλλά πρόσεξε, μην ξαναμαρτήσεις. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει στο Ευαγγέλιο ότι οι πόρνες και οι τελώνοι προάγονται, λέει, εν τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, αυτοί οι αμαρτωλοί άνθρωποι θα μπουν πρώτοι στην βασιλεία των ουρανών. Γιατί αυτός που έπραξε μεγάλες αμαρτίες θα έχει μεγάλη μετάνοια και ο Κύριος θα δει την μεγάλη μετάνοια αυτού του ανθρώπου. Ενώ αυτός που ζει πολλές φορές όχι με αυτές τις μεγάλες αμαρτίες, μέσα του δεν έχει μία συνείδηση μετανοίας. Αλλά η μετάνοια είναι για όλους. Για αυτούς που έχουν πράξει μεγάλες αμαρτίες και αυτούς που έχουν πράξει μικρές. Ο Κύριος μας λέει στο κήρυγμά του, μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Και πολλές φορές αυτοί που έχουν, θα λέγαμε, μικρές αμαρτίες, πολλές φορές κολλάζονται από αυτές τις μικρές αλλά πολλές αμαρτίες, αντιθέτως με αυτός που έχει μεγάλες αμαρτίες και μετανοεί για αυτές. Γιατί? Γιατί μας λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ότι
Αυτός, λέει, που πράττει μεγάλες αμαρτίες, ταπεινώνεται. Είναι ολοφάνερα. Αλλά αυτός, λέει, που έχει μικρές αμαρτίες, τις καθημερινές που θα λέγαμε, είναι, λέει, σαν την άμμο. Και αν πάρεις την άμμο, αν πάρεις ένα κόκο ενός άμμου, τι είναι, τι ζυγίζει αυτό, τίποτα. Πες ότι αυτό είναι μια μικρή αμαρτία. Δεν ζυγίζει τίποτα. Αλλά αν πάρεις όμως μια χούφτα, τι θα γίνει. Πολλαπλασιάζεται. Και αυτό το ένα μικρό και ασήμαντο γίνεται πολλά, αναρρύθμιτα και αρχίζουν και τι. Βαραίνουν. Αρχίζουν και βαραίνουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό πολλές φορές αυτές οι μικρές αμαρτίες μένουν ανεξομολόγητες και αμετανόητες. Αλλά είναι αυτές που αρχίζουν και βαραίνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει εν μετανοία καθημερινά αρχίζει πρώτα και καθαρίζεται από τις μεγάλες αμαρτίες, αυτές που φαίνονται, αυτές που είναι φανερές, και μετανοεί για αυτές. Και όσο πιο πολύ καλλιεργεί την σχέση του με τον Σωτήρα Χριστό, που είναι για μας το φως, όσο πολύ επιτρέπει το φως να μπει μέσα στη ζωή του άνθρωπος, τότες τόσο πιο πολύ αρχίζεται και φανερώνεται τα σημεία που υπήρχε σκοτάδι. Γι' αυτό δεν σας φαίνεται παράξενο που οι Άγιοι που ζούσαν εν μετανοία είχαν τέλεια αγάπη για τον Χριστό, και ενώ ζούσαν αυτές τις καταστάσεις και πολλές φορές κάνανε και θαύματα και είχαν προορατικό χάρισμα πολύ και διορητικό χάρισμα, ενώ είχαν όλα αυτά, δεν σας φαίνεται περίεργο που έβλεπαν τον εαυτό τους ως τον μεγαλύτερο αμαρτωλό άνθρωπο? Και εμείς πολλές φορές πολύ εύκολα λέμε, μα τι αμαρτίες έχω, δεν έχω εγώ αμαρτίες, δεν έκανα τίποτα, δεν σκότωσα κανένα, δεν έκλεψα από κανέναν, και θεωρούμε τον εαυτό μας αναμάρτητο. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Γιατί? Γιατί στερεί τον άνθρωπο από την μετάνοια. Και η μετάνοια δεν είναι μιζέρια. Η μετάνοια είναι χαρά. Η μετάνοια φέρνει στον άνθρωπο την εσωτερική χαρά. Γιατί? Γιατί ελευθερώνει αυτόν τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, από το δυσμά τις αμαρτίες, τις κάθε αμαρτίας, οποιαδήποτε και να είναι αυτή η αμαρτία, είτε μικρή είτε μεγάλη. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει εν μετανοία, ξέρει και να δακρύζει στον Κύριο και να μετανοεί όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του ένοχο και ακόμα για τις αμαρτίες των άλλων. Πόσοι από εμάς θεωρούμε τον εαυτό μας ένοχο για τις αμαρτίες, για παράδειγμα, των παιδιών μας και των εγγονών μας? Πόσοι από εμάς βλέπουμε ότι η οικογένειά μας δεν ζει εν μετανοία και με τον Χριστό, και αντί να πούμε ότι φταίμε εμείς, βάζουμε το φταίξιμο σε όλα τα άλλα? Ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνείδηση πολλές φορές θα πει στον εαυτό του, αν εγώ ήμουν καλύτερος χριστιανός, αν εγώ ζούσα και βίωνα πραγματικά την αγάπη του Χριστού, τότε θα μπορούσα να βοηθήσω και τους άλλους. Θα μπορούσα να βοηθήσω και τα παιδιά μου σήμερα για να είναι κοντά στον Χριστό και τα εγγόνια μου. Αλλά δεν το σκεφτόμαστε έτσι, δεν το βλέπουμε έτσι, γιατί δεν θέλουμε μέσα μας να έχουμε την μετάνοια. Αλλά ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ τι μας λέει? Μέσα σας, λέει, να αποκτήσετε το Άγιο Πνεύμα. Και όταν έχετε αποκτήσει αυτό το Άγιο Πνεύμα,
θα σώσετε, λέει, χίλιες ψυχές γύρω από σας. Και αυτό μας προσκαλεί ο Κύριος να κάνουμε. Μας προσκαλεί ο Κύριος να είμαστε εμείς φως για τον κόσμο. Αλλά το φως αυτό δεν είναι δικό μας φως. Είναι φως Χριστού. Όταν ζούμε τον Χριστό, τότε βλέπουν και οι άλλοι το φως του Χριστού μέσα μας. Και αυτό ελκύει όχι μόνο εμάς, αλλά και τους άλλους στην μετάνοια. Σήμερα βλέπουμε τον Ζακχαίο. Βλέπετε έναν άνθρωπο αμαρτωλό, κλέφτη, που είχε αδικήσει ανθρώπους, αλλά μετανόησε. Και το παράδειγμά του ζει εις τους αιώνας των αιώνων. Το παράδειγμα των Αγίων ζει εις τους αιώνας των αιώνων. Οι Άγιοι δεν έχουν πεθάνει, αλλά ζουν. Γι' αυτό μας λένε οι Άγιοι Πατέρες να μελετάτε την Αγία Γραφή και να μελετάτε τους βίους των Αγίων. Να διαβάζετε για να ξέρετε ότι υπήρχαν άνθρωποι και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ξέρουν και ζουν το τριάδικο φως του Θεού και ζουν ενωμένοι με τον Χριστό. Και αυτή η ένωση με τον Χριστό γίνεται για μας, όχι μόνο για μας, αλλά και για άλλους αφορμή να σωθεί η ψυχή μας και να σωθούν και άλλες ψυχές. Λέει ο Μέγας Αντώνιος, τι μπορεί να προσφέρει ο κόσμος ολόκληρος, το οποίο δεν μπορεί να μας δώσει ο Χριστός ακόμα πιο καλύτερα. Τι υπάρχει πιο καλύτερο από αυτό που μας προσφέρει ο ίδιος ο Χριστός? Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Δεν υπάρχει. Υπάρχει τίποτα ανώτερο που μας προσφέρει, που μπορεί να μας προσφέρει ο κόσμος? Δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο. Όσα πλούτη και να έχει ο άνθρωπος, όση υγεία και να έχει ο άνθρωπος, όσα και να έχει αποκτήσει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από την αγάπη, το έλεος του Χριστού και την βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη ελέησον. Σοφία, πάλιν και πολλάκι, σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις επί τη δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντούς μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και ακατάκριτο την παράστηση του Άγιου Σου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης να τρεύουσιν σε ανελόχους και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου Μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος των συνδεδεμένων της αρχικής αρχικής κοινωνίας προσέχθης τύπους αρχικής και της συνέχτης δόξης. Το γάρ διάκονιν συμμέδω και φοβούν και αυτές της αρχικής δόξης. Λόγος δια την άφητον και μήτρητον σοφόν και ατρέπτος και αναλυόντος γέμονος άνθρωπος και αρχαίρευση μάθων χρημάτισης και της λειτουργικής τάφτης και αναλυόντος την γέροντα που έχουν ξεχωρούς δεσπόρους. Σιγαρμόνος και δεθνούς ημών, δεσπόζεις των επουρανίων.
ανθρώπων του κακοβούλησης, με τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλείς της Ρέμης, ο μόνος Άγιος και Ναϊκής Αναπαυόμενης, σε έτοιμη της οπό των μόνων αγαθών και δίκων, επίβλεψουν επιμέτρων αμαρτωλών και αχθούντος, και καθαρίσουν την καρδία να προσεγγίσεις του Χριστού, και καλωσόν την δυνάμει του Αγίου σου Πνεύματος, επιμένουν την Ιερατείας Χάρη, παραστείνε τη Αγία σου τάφτη τραπέζιν και ιερουργήσε το Άγιον και άχραντο σου σώμα και το τίμιον αίμα. Σίγαρ προσέρχομαι κλίνα στον αμαυτό αυσιένα και δε ομέσου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σε τιμού. Μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδων σου. Αλλά αξίωσον προσελεχθήν εσύ και παιδί του αμαρτωλού και να ξεκινήσουν τα δωρετά σου. Σίγαρ ιοπροσφέρον και προσφερόμενος και προσδιοκόμενος και προδιδόμενος. Χριστέ ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, σε τον άρχο σου πατήρ μου, του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, νυν και αρκεί στου αιώνε του Ιωάννου. Τον Βασιλιά του Λόγου του Ξόπου, συγκεντρικέ αοράτε του
εν ημάς, ο Θεός υπόλοιψε. Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. May the Lord our God remember all of you and all pious and orthodox Christians in his kingdom now and forever and to the ages of ages. Αμήν. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από το ξύλο κατελόρου του άφθαρνου σου ζώνου, συγχώνει καθαραλύσεις και αρώμαση, και μνήμα την κοινότητα εξής απέθετο. Της μυροφόρης του Oh,
σε δυνάμεις των επόμενων χρόνων και των σημείων και οικοδομηθεί το Ταντή Χερουσαλήμ. Τότε αν είσαι σε επιτεθυσία στην ελευθερία σου, τότε αν είσαι σε επιτεθυσία στην ελευθερία σου, Αλληλούια. Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο, Κύριε ελέησον. Υπέρ των προτεθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ιστίνε ημάς από πάσης τρίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. That this whole day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For that which is good and beneficial to our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That we may complete the remainder of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That the end of our life may be Christian, painless, unashamed, and peaceful, and for a good defense at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Commemorating our all holy, pure, most blessed, glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. To you, O Lord. Lord God Almighty, who alone are holy, and accept the sacrifice of praise from those who call upon you with all their heart, receive also the prayer of us sinners and bring it to your holy altar, and enable us to offer you gifts and spiritual sacrifices on behalf of our sins and the failings of the people. And make us worthy to find favor before you, so that our sacrifice may be acceptable to you, and the good spirit of your grace may dwell on us, and on these gifts presented, and on all your people. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Αγαπήσομεν αλλήλουσινα εν ομονία, ομολογήσομε. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και Δαστήρας εν σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ουρατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα,
ομόσιο το πατρίδιο τα πάντα εγένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και διά τριμετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σκαφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πανερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπολευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άγρισιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten not made, of one essence with the Father, through him all things were made, who for us and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became human, and was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and rose on the third day according to the Scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, and will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, and who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Άνος κομμέντας καρδίας, έχομεν προς τον Κύριον. Let us give thanks to the Lord. It is proper and right. It is proper and right to sing to you, to bless you, to praise you, to give thanks to you, to worship in every place of your dominion. For you are God, inexpressible, inconceivable, invisible, incomprehensible, ever existing, ever the same. You and your only begotten Son and your Holy Spirit, you brought us from non-being into being, and when we fell, you raised us up again, and left nothing undone until you brought us up to heaven, and bestowed on us your kingdom to come. For all these things we give thanks to you, and your only begotten Son, and your Holy Spirit, and for all the benefits known and unknown, seen and unseen that have been granted to us. We give thanks to you also for this liturgy, which you are pleased to accept from our hands, though thousands of archangels and myriads of angels attend you, the cherubim and the seraphim, six-winged, many-eyed, soaring aloft on their wings. Τον επινίκιον ύμνον, άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος, Σαββαώτ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου.
Hosannae dis ipsis, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Hosanna, ο εν της ύψης. He came and fulfilled all the divine plan for us. And on the night he was given up, or rather gave himself up for the life of the world, he took bread in his holy, pure, and blameless hands, gave thanks and blessed, sanctified and broken, gave it to his holy disciples and apostles, saying, "Take, eat, this is my body, which is broken for you for the forgiveness of sins." Λάβετε, φάγετε. Τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Likewise, after supper, he took the cup, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many for the forgiveness of sins." Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, τούτης καινής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινωμένων εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Remembering then this commandment of the Savior and all that has been done for us on the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascent into heaven, the sitting at the right hand, the second and glorious coming again. Δεσά εκ των σών, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε ευλογούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθα σου, Θεός ημών. Έτι προσφέρομεν σε τη λογική ταύτη και ανέμακτο λατρεία, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικειδεύω, κατάπεψον το πνεύμα της του Αγίου Θυμάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα μου. Θεός ηλάσθη τιμή το αμαρτωλό και ελεησόν με. Ο Θεός ηλάσθη τιμή το αμαρτωλό και ελεησόν με. Ο Θεός ηλάσθη τιμή το αμαρτωλό και ελεησόν με. Και ποιήσον το μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου. Αμήν. 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 Όσοι θα γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν εις νύψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιόμνης κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις Βασιλείας Ουρανό πλήρωμα, εις Παρησία την προσέ, εμείς κρίμα, εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένσι τη λογική ταύτη λατρεν υπέρ των εμπίστερ απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πατός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετελεωμένων.
εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αξιώνε Μακαρίζησε την Θεοτόκο στην Άη Μακάρι στον κεφάνα μόβητον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέρα των κερουβίς και δόξο την της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σών εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα, και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει, και πάντων και πασών. Πίστητη Κύριε. Και δώσει μην εν ενιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστό, με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματός σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts presented and sanctified, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That our loving God who has received them on his holy, heavenly, and spiritual altar, as a sweet-smelling spiritual fragrance, may send down to us in return divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Having asked for the unity of the faith, and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. To you we entrust our whole life and hope-loving Master, and we ask you and entreat you and implore you, make us worthy to partake of your heavenly and awesome mysteries at this holy and spiritual table with a pure conscience,
for the forgiveness of sins, for pardon of offenses, for communion with the Holy Spirit, for inheritance of the kingdom of heaven, for boldness before you, not for judgment or condemnation. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μετά παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα αφήνουμε με τα ημών, ως και εμείς αφήμε τους βελέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Peace be with you all. And with your spirit. Let us bow our heads to the Lord. Give thanks to you, invisible King, who in your infinite power created all things, and in the abundance of your mercy brought all things from non-being into being. Look from heaven, Master, upon those who have bowed their heads to you, for they have not bowed to flesh and blood, but to you, the awesome God. Therefore, Master, smooth the way that is set before us according to the need of each. Sail with those who sail, travel with those who are traveling. Heal the sick, physician of our souls and bodies. Through the grace and compassion and loving kindness of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-giving Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Hear us, Lord Jesus Christ, our God, from your holy dwelling and from the throne of glory of your kingdom, and come to sanctify us. You who sit above with the Father and are here present with us unseen, and by your mighty hand be pleased to share your pure body and precious blood with us and through us with all the people. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. Προσκομεν τα ομελιζόμενος και ενδιαφερόμενος ο Πάμπης και μελέτεται ο αλλά τους μετέχοντες αγιάζουν. Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Praise the Lord from the heavens. Αλληλούια. Εξομολογήστε το Κύριο, ότι αγαθός. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια.
Alleluia. Εξομολογήστε το Κύριο τον Κύριον. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Θαυμάσια μεγάλα μόνον. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Αντί τους ουρανούς εν συνέση. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Ως θερεώς αντί την γην επί των υδάτων. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Το πίσαντι φώτα μεγάλα μόνο. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Την σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Το πατάξαν τη Αιγύπτον συν της πρωτοτόκης αυτών. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Εν χειρή κρατεάν και
αρχαίων υψηλών. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Το καταδιελόντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσει. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και την δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθρά. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. With fear of God, faith and love draw near. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε που μη γάρτης εχθρή σου το μυστηριόν είπο που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νήστρητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Of your mystical supper, Son of God, receive me today as a partaker, for I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as did Judas, but as the thief do I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom. Άρτος ζωής αιωνιζούσις γενεστόμη το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τιμίον αίμα και νόσον πολυτρόπων αλεξιτηρίου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δε βιλωθείς έργησα το πίσω δειλέως του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος. Ανάξιος υπάρχων Χριστέ της μετουσίας εις με αξιώσω. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς η αγαθή ευλογημένη Θεόν ημφέ τον στάχυνη βλαστήσασα τον αγεώργητον και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον λόγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Θα κρύον μη
Πάσχου Χριστέ ανίδας, τον ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άλευσιν ειδότος και καθαρμένος, πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι εις άφεση γενέστο μητών θεσμάτων, το άκραντον σου σώμα και θείον ένα, εις Πνεύματος Αγίου τεν κοινωνία και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλλοτρίωση. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του ανώθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωή διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των αλλάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι η θεμήσας, μη μας αρκωθείς πολύ ελεύθερον ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, οθένη και τεβώσε, και τα αίμα εξαλείψε πλημμυρίματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού Θείου δείπνου ταλέπορο. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ηλαίωσε και μη των εξπλάκνων σου δέσποινα, και τύρι με άρρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη αγιάζομαι. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, καθώς προέφης Χριστέ γερέστο δίτο ευτελή δούλο σου, και ενε μη μείνον ως υπέσχου, ειδούγαρ το σώμα τρόγος σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Λόγε Θεού και ο άνθρακς γεννητό του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, Μαρία Μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκηνώμα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, του ψυχή και καρδία Αγία σου, σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον. Ακατακρίτως δέσποτα της πληκτής μυστηρής προσέρχεσαι. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήτε προσθήκην ζωής και ασφαλείαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπέρ Αγία Θεότοκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου θεείς εσύ. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, πηγή αγαθών, η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου. Την μυστηρίων γεννηθήτων μη, φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής Θεοτέρας προκοπή και επίδοση πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, πιστήν παθών και εχθρών και ανάγκων και πάσης λήψεως, δρόμο και πόθο προσιόντανην, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και της μυστηρής. Και ψάλλην σοι, ευλογητός η ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν, είτε κούσα υπέρνων, Θεοχαρίτωτε, εκ της όπως ενήν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράντης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μόλις μου, σάρκος και πνεύματος. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ, νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών. Γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, υπό την συγκαταφύγων ευσπλαχνίαν αγάθε κράζωση φόβο, εν εμήν μείνον σώτερ καγός εφήσεν σοι. Ιδού καρθαρών το ελέησου, τρόγος σου το σώμα και πύλος σου το αίμα. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, πρήτω δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως η Κύρος και ως η Κόρτος,
ο φρικτού μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, ως Θείου σώματος και αίματος, ο πύλος μετέχω και αφθαρτοποιούμε. Δόξα Συ, ο Θεός ημών, δόξα Συ, Χριστός εστί γεύσασθεν και είδετε ο Κύριος, δήμας καθήμας γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζω τους μετέχοντας. Δόξα Συ, ο Θεός ημών, δόξα Συ, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δεσπότα, φωτιστήν σωθήν, εν ημίν οίκο σου, ή των μυστηρίων, με θέξη των ιερών, εν οίκον σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολυελέ. Δόξα Συ, ο Θεός, ημών δόξα Συ, ως πυρ γεννηθήτομι και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου, το τιμιότατον πλέγον αμαρτίας την ύλη και επί προσπαθώντας ακάνθας και όλων φωτίζον με προσκυνήσου τη θεότητα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά θεσποινά, μόν τετά πλήθη δοξάζει, ως δία σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρωπίνο. Του δείπνου σου το μυστικό, σήμερον ιε Θεό, κοινων όλ με παράλαβε, που μίγαν της εκκρίσου το μυστήριον υπόν, που θύμας ειδώσω, καθάπεν ο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Τι μου Άγιε τη βασιλεία σου, νίστητη μου Δέσποντα όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρωμε πίστην αλήθη, αδιαίρετον τριάντα προσκυνούντες, αυτήγαν ημάς, εσώσε. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας, τον αιώνο. Amen. Let our mouths be filled with your praise, O Lord, that we may sing of your glory. For you have made us worthy to partake
of your holy, divine, immortal, and life-giving mysteries. Keep us in your holiness, that all the day we may meditate upon your righteousness. Alleluia, alleluia, alleluia. Attend, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly, and life-giving, awesome mysteries of Christ, let us give proper thanks to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Having asked this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For you, O Lord. For you are our sanctification, and to you we offer glory. Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Let us go forth in peace in the name of the Lord. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Holy Father, give the blessing. O Lord, who bless those who bless you and sanctify those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power, and do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the priests, to those in authority, and to all your people. For every good act of giving and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. And to you we offer glory and thanks and worship, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, into the ages of ages. Amen. Being yourself the fulfillment of the law and the prophets, Christ, our Lord, and our Father, fill our hearts with joy and gladness always now and ever, into the ages of ages. Amen. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο θαυμαστός εν της Αγίης Σου, ο εισακούντας δεήσεις και εκπληρώντας προς το συμφέρον αιτήματα ημών, ευλόγησον τον άρτον τούτον υπό τον δούλον Σου Γεωργίου, στεργούλας Μαρίας Ιωάννου και τέκνων, Δημητρίου Αθηνά και τέκνων, προπαρασκευαστέντα και νυν προσφερόμενον, εις ευχαριστίαν και δοξολογίαν, άνθον παρασού τη μεσητεία του Αγίου και ενδόξου μάρτυρό σου φανουρίου του νεοφανούς και θαυματουργού. Απίλαυσαν και εις μνημόσυνον των ευσεβώς τελεοθέντων και τούτος μεν ανάπαυσον εν τη βασιλεία σου. Ημάς δε πάντα στην υγεία διατήρησον, ποιούνται στην ειρήνη το θέλημά σου και την ευχαριστία ανεπιπάσιν της δωρήμασή σου ανεφέροντας. Ειρήνευσον τη ζωή ημών παράσχου ημίν τα προσωτηρία αιτήματα. Δωρούμενος ημίν τα επίγεια και ουράνια αγαθά σου, πρεσβείς της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου, του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος φανερού, του νεοφανούς και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ουρανίων εφήμνιων εν γη τελείται λαμπρός, επίγειων πανήγυριν η νεορτάζει φεδρός, αγγέλων πολίτευμα, άνωθεν υμνοδίες, εφημούσι τους άθλους, κάτωθεν εκκλησία, την ουρανίων δόξαν, την εύρυν πόνης και άθλης φανούλη εν δόξε. The holy fathers of the church, brothers and sisters, insist that we continually meditate on the Holy Scriptures, on the Word of God. If we were to know someone
or if we wanted to be acquainted with someone and become friends with them and have a relationship with them, then obviously we would need to know about them, who they were, what their qualities are. We would want to feel some sort of acceptance from them and some sort of love from them as well. And the Holy Scriptures for us is exactly this. Mankind, we had lost touch with God because we no longer knew who He was for us. And so when Christ came down, when God took on flesh and He dwelt among us and He taught and He worked miracles and He lived amongst us, all this was for a very important purpose. And that purpose was for us to know who God is. And all of these things, or a lot of these things, were recorded. And the things which were recorded while Christ was alive are known as the Gospels. And the things which happened after, the Acts of the Apostles, in other words, how the church began and grew, and then the epistles, the letters that were sent by the apostles, most of them by Paul, others by Peter, Jude, James, and John. These letters are letters to the Christians and to the Christian community on how to live or have a living relationship with the one true and living God. And I say this because a lot of the times we search as humans, as people. A lot of the times we feel this emptiness, this gap within us, and we don't know how to fill it. Many times we have our scriptures there at home, but rather than us opening it up to read it, it's sitting on our bookshelf collecting dust. And so what benefit does the gospel of Jesus have to you or to me if the gospel sits on our bookshelf collecting dust and we do not read the precious words which our Lord and Savior Jesus Christ taught us? We do not read about His miracles. We do not read about His immense and unconditional love. Such a story we heard in today's gospel, the story of Zacchaeus, the tax collector. And as we know, tax collectors were known as robbers and thieves, money hungry, greedy. And what they would do was charge the poor extra tax so that they could benefit for themselves and then give what was due to the government at the time. And that's why nobody liked tax collectors, because the people knew that that's what they were doing, but they couldn't do anything about it. They were bound by the law of the land. And so Zacchaeus was one of those men that would go and knock on people's doors. And although they owed 5 pounds in tax or whatever it was, they charged them 8. And they kept the 3 for themselves, and the 5 gave to the government that they owed. And if you couldn't pay, then it was your responsibility as a tax collector to report those people to the authorities and have them tried and imprisoned. And that's why nobody liked tax collectors. And Zacchaeus had this job. He thought he was smart. He thought he was fortunate because he built his fortune on robbing from the poor. Did that leave him happy? No. Did it fulfill his heart? No. Was he glad? No. And we see this as the story continues, where Zacchaeus heard that Christ was coming through the city.
And Zacchaeus had this desire in him just to see Christ, not to speak to him, not to get his attention, but just to see Christ. And because he was small of stature, it says in the scriptures, he was a very short man. He climbed up into a sycamore tree. And from that sycamore tree, he waited for Christ to pass so that he could see who this Jesus was that everyone was obsessed about. And as Jesus was coming past and walking underneath the sycamore tree, Jesus stopped. And he looked up and he saw Zacchaeus. And he said to Zacchaeus, "Come down quickly, for I must stay at your house today." See, Jesus knew the very depths of the heart of this sinful man. And because he knew that there was something good in this Zacchaeus, he took this opportunity, he stopped, and he invited himself into his home. But he said to Zacchaeus, "Come down quickly." Jesus was in a hurry. He was in a rush because he saw this opportunity and he needed to take this opportunity for the salvation of one person. Jesus doesn't want to waste time when he knows that there is an opportunity for someone to come to the knowledge of the truth and to be saved. And when Jesus sat down at the table with Zacchaeus in his home, and the other so-called righteous and religious people were scandalized by this, Zacchaeus felt for the first time in his heart a sense of gladness, a sense of joy, and a sense of fulfillment. And because for the first time in his life he felt this fulfillment, he knew that it wasn't coming from his treasures, it wasn't coming from his wealth, it wasn't coming from his health, it wasn't coming from his good job, but it was coming from this simple, humble man called Jesus Christ. And because he felt this fulfillment for the first time, we see the beginning of his repentance. And the beginning of his repentance was a very strong action. And that action was to give half of his possessions to the poor. And whoever he said he had robbed from, to give it back to them four times as much, fourfold. This is how you repent. By acting on your repentance. And not just by saying, "Sorry, God, forgive me." But to show that you have now despised your sin, that you are no longer bound by your sin because Jesus Christ has come and loosed the chains of your bondage, of your passions. And Jesus, with a glad voice, said, "Today salvation has come into this house, for the Son of Man has come to seek and to save the lost," and more specifically, the lost sheep. For us, our shepherd is Christ. And we call him our shepherd. Why? Because a sheep knows the voice of its master. In the olden days when people kept sheep, we don't keep sheep anymore, most of us at least. But in the olden days when people kept sheep, they would take them out so that they could eat in grasslands. But at night, in order to prevent danger, they would put them together, all the shepherds would put all their sheep together at night in a sort of stable. And in the morning when it was time for them to take the sheep out, even though all the sheep were mixed, all the different types of sheep from the different shepherds, the shepherd would come and make a specific noise, and the sheep whom that shepherd belonged to knew the voice of its master and would follow. And that's why it would separate themselves from the rest of the herd and follow the one which they belonged to.
That's how the sheep separated. They knew the voice of the master. We as Christians call Christ our shepherd because we listen to his voice and his voice only, and we follow him. There is no reason for us to follow any other voice other than the voice of the one true God through Jesus Christ. And Jesus says he has come to seek and to save all those who are lost. In other words, us. All of us here belong to the fold of Jesus Christ. And who can say amongst us that we have not sinned? And who can say amongst us that we have not judged someone because of their way of life, because of their actions, or because they have offended us in one way or another? All of us have. But Zacchaeus stands as an example of us, of how great the love and mercy of God is. And regardless of what we think of others and what of others think of us, the way that Christ looks at us is totally different. Totally different. My grandmother used to say something to me often. You could be a very good person and do 1,000 good things, and someone will overlook those good things. And one day you might mess up and do one bad thing, and everyone will notice that one bad thing about you. Everyone will notice it. And the Holy Fathers teach us that Christ looks at us in reverse. We can continually do bad things. We can do 1,000 bad things, and God will overlook all those bad things and look at the one good thing that's in us. Because he will take that one good thing as an opportunity for him to come in, to give us the truth, and to save us. That's what it means to live in the life and in the love and in the mercy of Christ. Because God's love for us is unconditional. There is never a time that God's love for us will diminish. And the problem is, although we know this, a lot of the times we take advantage of it. Although we know this, we allow our human weaknesses to forget this and to continually seek love, acceptance, joy, and fulfillment from everything else except from God. And this is something that we know would truly disappoint a father who loves and wants to give everything they have to their children. And so, for us, the message of the gospel is something totally different to the message of the world. The gospel teaches us that regardless of who we are, we can be raised to the heights of holiness. And we see this in many examples. I think one of the strongest things that Christ said, and that should give alarm bells to us, is that he says in the scriptures, it is the sinners, it is the tax collectors, and it is the harlots, the prostitutes, who will enter first in the kingdom of heaven. And we read this and a lot of people are scandalized. And maybe because they don't understand the severity of what God's word is, maybe they're not scandalized about Christ saying it, but they're scandalized when they see it happening in action. When they see people who lived a very sinful former life, all of the sudden, coming close to Christ, attending church, receiving the sacraments, and changing their life, and we're scandalized and we think to ourselves, I know who this person was. I know what they were doing. I know what type of life they've lived.
And the fact is, we don't know anything. Only Christ knows the depths of each and everyone's heart. And that's why he says to us, be careful, because it is those sinful people, not the religious people, not the ethically good people, not those who had moral standards people, but it is those sinful people who will enter first into the kingdom of God. Because the person who has sinned greatly also has great repentance. The person who sees themselves as righteous and as good and as religious doesn't have repentance in them at all. And repentance is the foundation of someone's relationship with God. Because repentance brings about humility. Humility attracts the grace of the Holy Spirit. The Holy Spirit then cleanses and purifies someone's soul and heart. And when that is purified, then someone's spiritual senses are open to see and to have a living relationship with Christ. That's why for us, the most powerful prayer that we can say is, Lord Jesus Christ, have mercy on me, a sinner. On me, a sinner. My humble Lord Jesus, teach me humility. Teach me how to be humble through your humility. And by praying like this, brothers and sisters, what we do is we open up our hearts just like Zacchaeus did. And once our hearts are opened, then our repentance can become sincere and authentic and something which we live and not just a theory which we know we need and that we dwell on. May the example of Zacchaeus, brothers and sisters, open up our hearts to the love and mercy of Jesus Christ. Amen. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, τον Αγίον ο χορός έβρε πηγή της ζωής και έθυραν παραδείσου, εύρον καγώ την οδόν διά της μετανοίας, του Απολλωλός πρόβατον εγώ ημίν, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. Of all you created me from nothing, and honored me with your divine image. But when I disobeyed your commandment, Lord, you returned me to the earth from which I was taken. Lead me back again to your likeness, and renew my original beauty. Ευλογητός, η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φερόπτεσμάτων, κτήρισον τόσον πλάσμα δέσποτα, και καθάρισον σι ευσπλαχνία, και την πόθινη πατρίδα παράσκομη, παράδεισου πάλιν ποιόν πολίτην με. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. Give rest, O God, to your servants, and place them in paradise, where the choirs of the saints and the righteous will shine out as bright lights. Give rest to your departed servants, Lord, and overlook all of their offenses. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, του τριλαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώς υμνησομέν βόντες, Αγίος Υι ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φωτισόν ημάς πιστης η λατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρες ευνή Θεόντς αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρία, δις γένος των ανθρώπων ευρατώ την σωτηρία, δια σου εύρημεν παράδεισον, Θεότο και Αγγί ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα.
δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα εσύ ο Θεός. Μετά των Αγίων αναπαυσών Χριστέ, τας ψυχάς των βούλων σου, εν θαυκέστη πόνος που λείπει, ους στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτη. Με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον, φυλάτων αυτάς εις την μακαρία ζωή τη παρασύ, φιλάνθρωπε. In your repose, O Lord, where all your saints find rest, give rest to the souls of your servants, for you only are immortal. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τας οδυνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η Αγνή και Αχράντος Παρθένος, η Θεόν Αφράστος Κύσσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων του Θεού, σοφρονίου και σωτηρίου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτών πάμπλη μέλημα, εκούσιονται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό του αθανάτου Βασιλή και Θεό ημών ετής όμεθα, παράσχου, Κύριε. Του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκώσω το θάνατον καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωή του κόσμου σοδωρησάμενος, αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, σοφρονίου και σωτηρίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημαν το παραυτόν πραχθέν εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ο ζήσετε κι ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, ότι σύ Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Σοφρονίου και Δημητρίου και Σωτηρίου Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ τη δόξα να αναπέμπομεν συν του Ανάρχου σου Πατρίν, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σε συμνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών, αιωνία σε συμνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία σε συμνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη αυτό. Eternal be the memory, eternal be the memory. Aeonia imnimi, aeonia imnimi, aeonia imnimi afto. I just wanted to bring to your attention, I think for most of you who have children who are in school, either high school or primary school, I'm assuming that most of them will start school on the 31st of January, if not the 1st of February. I wanted you to know, and I think that it's important for us to know as Orthodox Christians,
that for us, the patron saints of education are the three hierarchs. So, St. Basil the Great, St. Gregory the Theologian, and St. John Chrysostom. And always, which is celebrated this Tuesday on the 30th of January, always, and those who in Greek, in Greece, των τριών ιεραρχών, τι κάνατε των τριών ιεραρχών, εσείς που θυμάστε, παλιά, στα σχολεία. Πηγαίνατε εκκλησία, έτσι. Σας πέρανε εκκλησία. Γιατί ήταν των τριών ιεραρχών, ήταν αργία. Και πηγαίνατε εκκλησία. So, it was always important for us and part of our tradition, which is intertwined with our faith, just so you know, our Greek culture is intertwined with our faith, that students would go to church on the 30th of January because they celebrated the feast of the three hierarchs, which are the patron saints of education. I think that you should all make an effort to bring to come to church on that day, this Tuesday, just before our kids start to school. And if you can't come in the morning for the morning liturgy, which is from 7:30 till 10 a.m., in the evening at 6:30 p.m. at Northcote, they'll be doing a blessing there for all teachers and all students at Northcote at 6:30 p.m. on Tuesday. On Tuesday morning, we have liturgy at our church here. So if you're a student or a teacher, whether in primary school or high school, make it a point to come to church on Tuesday to honor the feast of the three hierarchs, which for us are the saints of wisdom and education, so that we can take their blessing and continue to keep the faithful traditions of our forefathers. So αυτή την Τρίτη εορτάζουμε τους τρεις ιεράρχες. And I'll be reading as well for the students a prayer for the beginning of the academic year. Την Παρασκευή θα έχουμε Θεία Λειτουργία της Υπαπαντής του Κυρίου. Στη Δευτέρα του μηνός του Φλεβάρι θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Απλώς να σας ενημερώσω ότι εγώ το μήνα του Φλεβάρι θα λείπω. Δεν θα είμαι εδώ για ένα μήνα. Από τις 1η του Φλεβάρι μέχρι το τέλος του μηνός θα με αντικαταστήσει ο Πάτερ Κωνσταντίνος Παπαπέτρου, ένας συνταξιούχος ιερέας, καλός άνθρωπος. Και αυτός ό,τι χρειαστείτε, σε αυτόν θα αποτανθείτε, αλλά θα παίρνετε τηλέφωνο το γραφείο της Εκκλησίας, όπως ξέρετε και γνωρίζετε. So, for the month of February, I won't be here. I'm going to take a little bit of a break, to rest a little bit. And so, there will be another priest, Father Kostantinos Papapetrou, who will be filling in for myself for the month of February. And I'm sure that all of you will accept him, receive him, and treat him with the love and respect that you treat myself as well. He's a very good, knowledgeable priest and faithful priest as well, and I'm happy that he'll be replacing me at least for the month that I'm gone. Αυτά. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστε αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, ούτε η Θεία Λειτουργία επετελέσαμεν. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη. Του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Καθημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής,
της Αγίας Ουσιοπαρθενο Μάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ισάκ και Εφραίμ των Σύρων, όντι μνήμεν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάστια φυλάξει πάντες ημάς. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχετε.